your hands, everybody. These are the breaks. Δεν ξεκινάμε τη συνέντευξη αν δεν ακούσω την κραυγή. Πάω πρέπει να φωνάξω τώρα. Τα τελευταία χρόνια έχεις ενεργή συμμετοχή σε πολλές παραγωγές. Για πες μας λίγο γι' αυτά. Μια πρόσφατη που έκανα, πολύ πρόσφατη, ήταν το Make a Wish που μου άρεσε πάρα πολύ για το μικρό Σπύρο. Εμείς παίρνουμε το Σπύρο. Και σε ευχαριστούμε, Σπύρο, πραγματικά, Σπύρο, που μας κάλεσες να συμμετάσχουμε στο Make a Wish σου. Δούλεψα πρόσφατα με τον Ρωμάντο Γαβρά, εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός σκηνοθέτης. Και προπονούμε με τον Ηλία τον Παυλάκη, ένα πολύ καλό μου φίλο, κάνουμε Brazilian Jiu-Jitsu μαζί. Και αυτό είναι μια ωραία ευχάριστη νότα στη ζωή μου. Όταν βγήκες από το Survivor, πώς συνεχίστηκε η ζωή σου? Άρχισα να το συνηθίσω και ευτυχώς από τη μία πέρασε κιόλας. Και παραμένω, κάνω τη ζωή μου όπως την έκανα και πριν. Έχεις κρατήσει κάποιες επαφές? Ναι, κρατάω επαφές. Ναι, φυσικά κρατάω. Κακία έχεις κρατήσει κανέναν? Γιατί να κάτσεις κακία? Βρισκόμαστε σε ένα παιχνίδι. Αν πάρεις το παιχνίδι, το πάρεις στη ζωή σου, αν έμπλεξες. Τελικά οι διάσημοι είναι χελώνες? Υπάρχει το παραμύθι, η χελώνα με το λαγό, που τελικά προς Θεού, έτσι παιδιά, που κερδίζει η χελώνα. Όχι, ρε. Πρότυπα είναι. Θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα σε κάποιον ή κάποια από την παρέα του Survivor? Τους έχω χάσει. Βασικά τους έχω χάσει. Τους περισσότερους τους βλέπω πολύ σταδιακά, λίγο από Instagram, Facebook, λίγο κάπως έτσι. Θα ήθελα κάποια στιγμή να συγκεντρωνόμασταν όλοι μαζί και να μιλάγαμε κανονικά. Μόνοι μας όμως. Τον Ηλία τον κότσε. Την αρκούδα. Φιλαράκι, καλό. Ο Ηλίας. Κομάντο είσαι. Τι κάνει ο άνθρωπος? Τι κάνει ο άνθρωπος? Τελικά, στον Άγιο Δομήνικο, σεξ έγινε ή όχι? Όχι, ρε παιδιά. Ούτε ένα φάσομα, τίποτα? Όχι, γιατί πάρα πολύ απλά το μυαλό σου είναι αν θα μπορέσεις να βρεις κάτι να φας, κάτι να κάνεις, όλα τα άλλα είναι μετά. Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει. Κάποια στιγμή θα πω την μικρή μου αλήθεια, βρήκα ένα κομμάτι ψωμί και το κατάπιασα τον Πελεγάνο και μου έμεινε στο λαιμό. Αλλά ήταν η μοναδική αμαρτία που έκανα. Κινηματογραφιστής, ηθοποιός, αθλητής, DJ και λίγο τραγουδιστής. Τελικά, τι θα ήθελες να είσαι σε 10 χρόνια από σήμερα? Θα ήθελα να βρεθώ στα Χανιά, σε ένα καφενείο που έχω βρει, που θα ήθελα να είμαι εκεί μέσα. Εκεί στο καφενείο και να κάνω τη δικιά μου φάση. Δεν φεύγεις από εδώ αν δεν μου πεις το σκηνικό με την Kim Kardashian. Wow. Τι έγινε, πώς βρεθήκατε, τι παίχτηκε? Θα πω μόνο το εξής. Βρέθηκα και δούλευα στο reality της Kim Kardashian Show, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ακριβώς. Και απλά γινόταν κάποιο γύρισμα σε μια πισίνα, ώσπου ήρθε και με ρώτησε κάτι που δεν μπορώ πάλι να το πω. Θα στο πω εκτός κάμερας. Δεν πρόκειται.